Γεια σας, είμαι η Νησίρα. Είμαι σύμβουλος ΑΤΣΙ, που σημαίνει ότι κάνω πνευματική καθοδήγηση και θεραπεία. Και θέλω να μιλήσω λίγο για το σεμινάριο της εσωτερικής επικοινωνίας, που πρόκειται να το διδάξω πάλι σε λίγο καιρό, στις αρχές του Νοέμβρη. Λοιπόν, η εσωτερική επικοινωνία είναι ένα σεμινάριο που σχεδιάστηκε εξ αρχής για να βοηθάει και να υποστηρίζει γονείς να δημιουργούν αληθινές σχέσεις, βαθιές και ουσιαστικές, με την ψυχή των παιδιών τους, για να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν και να σέβονται την αλήθεια των παιδιών τους και να μπορούν να τα καθοδηγούν στη ζωή τους. Είναι επίσης ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν κατ' εξοχήν οι πνευματικές μέες και οι ιέριες της γέννας, για τον απλό λόγο ότι μπορούν να είναι σε επαφή με την ψυχή του αγέννητου παιδιού, να είναι σε επαφή με το πλάνο της ζωής του μωρού που έρχεται σε ενσάρκωση, και με αυτόν τον τρόπο να μπορούν να το καθοδηγούν στον ερχομό του σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη γη. Σε αυτό το σεμινάριο της επικοινωνίας, κάθε ένας που συμμετέχει παίρνει εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιεί για το υπόλοιπο της ζωής του. Είναι εργαλεία που δεν ξεχνιούνται και δεν αλλοιώνονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλες μας τις σχέσεις. Εκτός όμως από αυτά τα εργαλεία, εκτός από τις ασκήσεις, τις τεχνικές και την πολύ πολύ εξάσκηση, αυτό το σεμινάριο λειτουργεί βασικά με δύο μοιήσεις. Η πρώτη μοιήση ανοίγει την επαφή και τη σύνδεση με την ψυχή του άλλου ή με την ίδια σου την ψυχή. Και η δεύτερη μοιήση ανοίγει τη σύνδεση με τους πνευματικούς βοηθούς, που σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες αρχίζουν να αντιλαμβάνονται, ανοίγουν στην αντίληψη ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος του. Κάθε άνθρωπος σε αυτή τη ζωή συνοδεύεται από πνευματικούς βοηθούς και πνευματικούς οδηγούς, που είναι έτοιμοι, γεμάτοι αγάπη και χαίρονται να βοηθάνε οπουδήποτε χρειαστεί κάποιος. Γι' αυτό αυτό το σεμινάριο είναι μια βαθιά μεταμορφωτική εμπειρία, γιατί μέσα από όλη τη δουλειά που γίνεται αυτές τις δύο ημέρες, μπορεί ο καθένας που συμμετέχει στο τέλος του σεμιναρίου να νιώσει και να καταλάβει τη μετατόπιση που έγινε και την στάση του, τη διαφορετική στάση που έχει πλέον στην επικοινωνία. Και αυτό που μαθαίνουμε μέσα σε αυτό το διήμερο είναι ότι η επικοινωνία δεν είναι μία δράση, μία πράξη. Είναι όμως μία στάση. Το πώς για να γίνει αληθινή και ουσιαστική επικοινωνία από καρδιά σε καρδιά, με αγάπη ανεφόρων, χρειάζεται να είμαστε διαθέσιμοι για επικοινωνία και να ανοίγουμε έναν χώρο όπου ο άλλος μπορεί να ακουστεί, όπου ο άλλος νιώθει αποδεκτός, και έναν χώρο που δεν έχει κριτική, έναν χώρο που δεν έχει ερμηνεία, που δεν έχει εσωτερικά φίλτρα, προκαταλήψεις, νοητικό θόρυβο, έναν χώρο που μπορεί να γίνει αντιληπτό το μήνυμα της άλλης ψυχής, του άλλου ανθρώπου και οι πραγματικές του ανάγκες. Συνιστώ ανεπιφύλακτα αυτό το σεμινάριο σε όσους ανθρώπους πρόκειται να γίνουν γονείς, σε όσους ανθρώπους εργάζονται γύρω από το ξεκίνημα της ζωής και σε όσους ανθρώπους ασχολούνται με άλλους ανθρώπους επαγγελματικά. Δηλαδή, και ειδικά με παιδιά, δηλαδή δασκάλους, παιδαγωγούς, θεραπευτές, ψυχολόγους, ΜΕΣ και βέβαια σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να εμβαθύνει τις σχέσεις του, σε οποιονδήποτε καταλαβαίνει ότι η επικοινωνία, η έκφραση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τη ζωή κάθε ανθρώπου, στη ζωή κάθε ανθρώπου. Θα χαρώ
Αν αυτό το μήνυμα της εσωτερικής επικοινωνίας αγγίξει την καρδιά σας και θα χαρώ να μοιράζονται αυτά τα εργαλεία και αυτά τα δώρα που φέρνει αυτό το σεμινάριο σε όλο και περισσότερους ανθρώπους, για να μπορέσουμε να χτίσουμε έναν κόσμο που είναι βασισμένος σε αλήθεια, σε πιο αληθινά θεμέλια, αγάπης, κατανόησης και σεβασμού. Θα χαρώ να απαντήσω σε ερωτήσεις σας και να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Όσοι ενδιαφέρεστε για το σεμινάριο της εσωτερικής επικοινωνίας, επικοινωνήστε μαζί μου και θα τα πούμε με πολύ αγάπη. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια!